Παραμένω στο κέντρο του Ηρακλείου, καλημερίζοντας την κυρία Έλενα Αποστολάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Δουλγεράκη. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ακούσουμε, να δούμε για τη δική σας την κινητοποίηση έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τους συμβασιούχους αρχαιοφύλακες, αλλά έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου γίνεται στάση εργασίας από το σύνολο των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου, διότι προσπαθούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο, έχει τεθεί για διαβούλευση στη Βουλή, το οποίο στην κυριολεξία ξεπουλάει τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά τα 5 μουσεία και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το νομοσχέδιο είναι πολύ μεγάλο, μιλάει για μακροχρόνια δανεισμό αρχαιοτήτων, μιλάει για παρατήματα των μουσείων στο εξωτερικό, εμπορευματοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς θα δέχεται χορηγίες και επιχορηγήσεις από διάφορους ιδιώτες. Καταπατούνται τα εργασιακά μας δικαιώματα όσοι είμαστε εργαζόμενοι στο μουσείο, καθώς και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Και γίνεται και μια κομματικοποίηση του διοίκησης του μουσείου, καθώς η διοίκηση ως νομικό πρόσωπο, αν περάσει το νομοσχέδιο, θα αποτελείται από άτομα τα οποία θα ορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και μπορεί να μην έχουν καν σχέση με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και κυρία Αποστολάκη, να ρωτήσω το εξής. Εμείς βέβαια είχαμε τη δυνατότητα με τις προηγούμενες ημέρες να ακούσουμε και την πρόεδρο των αρχαιολόγων στην εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη, και λίγο πολύ, για να σας πω την αλήθεια, όλα αυτά τα οποία μας αναφέρετε, για τα οποία διαφωνείτε, λίγο πολύ τα μάθαμε. Θέλω να ρωτήσω, συναντηθήκατε, δέχθηκε κάποια ενδεχόμενα επιτροπή από εσάς η κυρία Μενδώνη για να το κουβεντιάσετε αυτό το θέμα? Η κυρία Μενδώνη έχει δεχτεί επιστολές από όλα τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν έχει δεχτεί προς το παρόν κανένα. Περιμένουμε, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαβούλευση το Σάββατο ή λόγω της πρότασης μορφής λίγο αργότερα, να καλέσει τους φορείς των εργαζομένων ώστε να συζητήσει μαζί τους, αλλά αυτό δεν μας εξασφαλίζει κάτι. Μα σαφέστατα, μα η ουσία της διαβούλευσης είναι να σας δει τώρα. Διότι διαφορετικά ποια ουσία έχει αυτή η διαβούλευση? Ναι, γενικά όσοι είναι πάρα πολύ αρνητική, δεν δέχεται σωματεία, ειδικά για αυτό το θέμα. Και μπορούμε να, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε προκηρύξει τη στάση εργασίας. Και θα γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 4 ώρες στάση εργασίας, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα, έστω και πληροφοριακά. Και βέβαια είναι και το δικό σας το κάλεσμα στην κεντρική είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, να βρίσκεστε όλοι μαζί προκειμένου να στηρίξετε τη δημόσια λειτουργία του. Ναι. Ακριβώς, και θα ήθελα να πω ότι στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι υγειονομικοί, όλοι οι εργαζόμενοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, και θα είμαστε μαζί τους και στην Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, ούτως ή άλλως δίπλα είστε. Ναι, ούτως ή άλλως, ναι, ακριβώς. Έτσι. Είμαστε όλα τα σωματεία μαζί. Τα θέματα είναι μεγάλα για όλους μας. Καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να έρθουν σε εμάς, να έρθουν να προασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και των υπολείπων 4 μουσείων που θέλουν να τα μετατρέψουν σε ιδιωτικά. Αυτό σημαίνει στην ουσία το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, παρόλο που ξεγελά λίγο ο τίτλος του. Και επειδή οι Ηρακλειώτες έχουμε και μια μεγάλη ιστορία με αυτό που είχε γίνει το 1979, που είχαν προσπαθήσει να περάσουν να εξάγουν το δίσκο της Φεστού σε έκθεση, και δεν το άφησε ο ηρακλειώτικος λαός, περιμένουμε ότι όλοι οι Ηρακλειώτες θα είναι εδώ μαζί μας. Πάντως, αν όχι σήμερα, τις επόμενες μέρες. Πάντως, κυρία Αποστολάκη, εμείς οι μεγαλύτεροι σήμερα, μαθητές εκείνη την περίοδο του γυμνασίου, σας λέω ότι τις πρώτες μέρες κάναμε, ευθαρσώς σας το λέω, κοπάνες, και καθόμασταν σε αυτή την καθιστική διαμαρτυρία γύρω γύρω από το μουσείο, στη συνέχεια με τον πλέον επίσημο τρόπο, μέχρι που τα καταφέραμε. Ακριβώς. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινάμε τους αγώνες, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη του Ηρακλείου και όλης της Ελλάδας με όλους τους συναδέλφους πανελλαδικά, και περιμένουμε την ανταπόκριση του κόσμου. Είμαστε σίγουροι ότι οι Ηρακλειώτες είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι για τις αρχαιότητές μας, είναι ο πολιτισμός μας,
και είμαστε σίγουροι ότι θα συμπαρασταθούν στον αγώνα μας. Εγώ από τη δική μου την πλευρά δεν μπορώ να προτρέψω κάποιον να κάνει κάτι. Απλά θυμήθηκα κάνοντας αυτή την αναφορά εσύ σε αυτή τη χρονολογία. Και επειδή ξέρω ότι εδώ στον αέρα του 984 υπάρχουν και συμμαθητές μου από εκείνη την περίοδο και τους λέω και τους υπενθυμίζω. Θυμάστε, βρε συμμαθητές μου, τι κάναμε τότε εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, στο μέσο του δρόμου, καθιστική διαμαρτυρία. Εγώ πήγαινα στο τρίτο γυμνάσιο, στο Θηλαίον, εδώ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ήμασταν δίπλα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.